Ολοκληρώθηκε η περιοδεία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κρήτη. Πραγματοποιήσαμε και καλύψαμε το ρεπορτάζ εδώ σε επίπεδο Μήλου Κρήτη TV και βέβαια ξεκίνησε από την Ανατολική Κρήτη. Εκεί συναντήθηκε στα Ανατολικά με τον γνωστό εθελοντή και πρόεδρο του Σωματείου Στέγη Προστασίας Αδέσποτων Ζών. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εδώ είναι ο κύριος Τάκης Προεστάκης. Τα πλάνα, οι φωτογραφίες εκεί με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη, κυριάρχησαν και έπαιξαν σε πανελλαδικό επίπεδο. Με τον κύριο Μητσοτάκη να καταφθάνει εκεί στο καταφύγιο στην Ιερά Πέτρα, προκειμένου να δει από κοντά την εξαιρετική δουλειά που γίνεται από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας και της ζωής του, βέβαια, στο να περιθάλψει και να αγκαλιάσει τα αδέσποτα ζώα. Και θα το επαναλάβω, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας. Τι κύριο Τάκης Προεστάκης, την καλησπέρα μας, κύριε Προεστάκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση, ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί στην περιοχή σας και στο καταφύγιο των αδέσποτων ζώων. Θέλω να μας δώσετε λίγο κάποιες λεπτομέρειες αναφορικά με το παρασκήνιο. Τι σας είπε όσο δεν έγραφαν οι κάμερες? Να ξέρετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης μου είχε υποσχεθεί πριν από ένα χρόνο ότι θα έρχονταν να επισκεφτεί το καταφύγιο. Και τώρα το έκανε πραγματικότητα. Όταν ήμασταν εκτός κάμερας, με ευχαρίστησε για ό,τι κάνω. Μου μίλησε σαν να με ήξερε χρόνια, σαν να είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Και μιλήσαμε κυρίως για το τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε όλα τα ζώα της Ελλάδος. Δηλαδή μου ζήτησε συμβουλές, ναι, για το πώς μπορεί να λειτουργήσει κάποιο καταφύγιο σωστά και το τι προτείνω εγώ στην πολιτεία να κάνει για να βελτιωθεί η κατάσταση με τα αδέσποτα ζώα σε όλη την Ελλάδα. Τι του είπατε, τι προτείνατε, κύριε Προεστάκη? Για μένα το κυριότερο πράγμα που είναι... Για μένα το κυριότερο είναι η αστυνόμευση. Εγώ του πρότεινα κάθε αστυνομικό τμήμα ή κάθε δημοτική αστυνομία κάθε πόλης να έχει ένα ή δύο άτομα, σαν να υπάρχει ένα τμήμα προστασίας ζώων και να δέχεται καταγγελίες μόνο για κακοποίηση ζώων. Σαν ένα είδος αστυνομίας ζώων. Έτσι θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Ακόμα του πρότεινα να γίνονται στηρώσεις και του πρότεινα να υπάρξει ένας ελεκτικός μηχανισμός ώστε να μπορούμε να τσεκάρουμε τα καταφύγια των Δήμων να λειτουργούν και να προστατεύουν την ευζοία των ζώων, να υπάρχει ευζοία των ζώων στα δημοτικά καταφύγια, γιατί πολλά δημοτικά καταφύγια είναι κολαστήρια. Και αυτό επιτέλους, ναι, θα αλλάξει τους επόμενους μήνες, πιστεύω. Το θέμα είναι να δούμε και στην πράξη κάποιες δεσμεύσεις και κάποιες πρωτοβουλίες και αυτό το ενδιαφέρον να γίνεται πράξη και μετεκλογικά. Όμορφες αυτές οι συζητήσεις και είμαι σίγουρος συμφωνείτε για αυτές οι επαφές. Υπάρχουν όμως, ναι, υπάρχει πρόοδος. Θα σας πω γιατί. Γιατί με το νομοσχέδιο που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν είμαι ούτε μπλε, ούτε κόκκινος, ούτε πράσινος. Αντικειμενικά μιλάτε. Πάμε, ναι, κύριε Προεστάκη, σωστά. Αντικειμενικά. Εμένα και κάθε φιλοσοφική μας κυνηγούσαν όταν μαζεύαμε κάποιο σκυλί από το δρόμο, γιατί λέγαν ότι είναι η περιουσία του Δήμου τα σκυλιά, ότι ανήκουν στο Δήμο. Και όταν πηγαίναμε να μαζέψουμε κάποιο ζώο από το δρόμο που κινδύνευε, που ήταν άρρωστο, που ήταν πεταμένο στα σκουπίδια, οτιδήποτε, μας έτρεχαν στα δικαστήρια επειδή ήμασταν, λέει, παράνομοι, δηλαδή, και μας είχαν για εμπόρους. Τώρα με το καινούριο νομοσχέδιο κάνουμε... Αυτό το αυτονόητο που να βοηθάμε τα ζώα το κάνουμε νόμιμα και δεν μας ακουμπάει κανείς, δεν μας πειράζει κανείς. Μπορούμε να βγάλουμε και άδεια για τα καταφύγια. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Μάλιστα, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι στο μέτωπο των ποινών και των ποινικών κυρώσεων σε κάποιον που βασανίζει ζώα, αλλά δεν βλέπω καμία απολύτως έτσι καλυτέρευση του σκηνικού. Έχουν χειροτερεύσει τα πράγματα. Δηλαδή, ανασταλτικός παράγοντας δεν είναι το πρόστιμο. Ναι. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πράγματα είναι καλύτερα, αλλά ακόμα έχουμε πολύ δρόμο. Όταν όμως βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, όταν έχουμε αστυνομικούς σε κάθε αστυνομικό τμήμα ή στη δημοτική αστυνομία της κάθε πόλης, και η δουλειά τους θα είναι μόνο να κάνουν έλεγχος για τα ζώα και να
να διεκπεραιώνει τις καταγγελίες για την κακοποίηση των ζώων. Είναι μία λύση. Είναι μία προοπτική. Είναι μία λύση. Αυτό μάλιστα είναι το νούμερο ένα, πιστεύω. Γιατί μάλιστα τώρα υπάρχουν καταγγελίες, αλλά η αστυνομία αδιαφορεί τις περισσότερες φορές. Μάλιστα. Λοιπόν, και τι να πρωτοπρολάβει η αστυνομία, τι να πρωτοπρολάβει, λοιπόν. Αυτό λέμε. Όταν λοιπόν προσλάβουμε ένα-δύο άτομα σε κάθε αστυνομικό τμήμα ή στη δημοτική αστυνομία και φτιάξουμε ένα τμήμα προστασίας ζώων, ναι, θα ασχολείται μόνο αυτό, τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα σε όλη την Ελλάδα. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε το. Αυτό πρέπει να τσεκάρουμε. Να επιδιώξετε ή δεν ξέρω αν επιδιώξει το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, όποια θέση και αν έχει μετά τις εκλογές, να τα ξαναπείτε ή με τη νέα κυβέρνηση. Πρέπει να, ναι, να ναι, σταθείτε. Θα είμαστε επαφή με υπουργούς, με υφυπουργούς. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι θα γίνει πραγματικότητα. Μάλιστα, σύντομα. Μάλιστα, έτσι μάλιστα πιστεύω. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.